Από τι 20 έω τι 22 Δεκεμβρίου, δηλαδή από την επόμενη Τετάρτη μέχρι την επόμενη Παρασκευή, σταδιακά ανάλογα με την τράπεζα που έχουν λογαριασμού, θα πιστώνονται στου λογαριασμού των δικαιούχων τα ποσά που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο των επιδοτήσεων. Παρά τι προσδοκίε, ωστόσο, των παραγωγών, και αυτό το ποσό φαίνεται ότι έρχεται τσεκουρωμένο, μέχρι και 40% από αυτό που έλαβαν το Δεκέμβρη του 2022. Θα είναι περίπου στο 45% κάτω με σχέση το Δεκέμβριο του 2022. Υπό το βάρο μια κακή χρονιά για το ελαιόλαδο, λόγω σοδιά, η μειωμένη επιδότηση έρχεται να αποτελειώσει του παραγωγού, που όμω, όπω επισήμανε ο Αντιπρόεδρος τη Ένωση Ηρακλείου, θα λάβουν και μια τρίτη εξοφλητική δόση μετά το Μάρτιο του 2024. Θα έχουμε όμω άλλη μία ενδιάμεση πληρωμή. Η ενδιάμεση πληρωμή αυτή θα είναι το μήνα Φλεβά, ε, Μάρτιο με Απρίλιο. Θα είναι τα 20 σκιμ, μία νέα πληρωμή. Επομένω, παραδοσιακά λέγαμε ότι την εγκαθάριση την είχαμε τέλο Δεκεμβρίου πάντα. Τώρα η εγκαθάριση θα γίνεται στο επόμενο ημερολογιακό έτος για τη χρονιά που πέρασε. Την ίδια ώρα στα πετσοκομμένα ποσά έρχεται να προσθεθεί και το πρόβλημα της ηλεκτρονικής απεικόνησης των αγροτεμαχίων που έχει εξαφανίσει από το σύστημα μόνο στο Ηράκλειο 50.000 αγροτεμάχια, για τα οποία δεν θα υπάρξει πληρωμή. Αν και το σύστημα για διορθώσει θα είναι ανοιχτό μέχρι και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, εν τούτης, τόσο η διαδικασία με φωτογραφίε που πρέπει να τραβήξουν οι παραγωγοί, όσο και η επεξεργασία του, δημιουργεί αγωνία για το αν τελικά θα λυθεί το πρόβλημα, αφού πέρυσι αντίστοιχα θέματα αποκαταστάθηκαν και πληρώθηκαν τα ποσά αρκετού μήνε μετά. Αντιστοιχώ είναι σοβαρό το πρόβλημα. Να φέρουμε ένα παράδειγμα να καταλάβουν οι τηλεθεατέ ότι. Ένα παραγωγό που θέλει να θεραπεύσει την αίτησή του από το μονιτόρι, πρέπει να κατεβάσει μία εφαρμογή στο smartphone το τηλέφωνο, να πάει στο χωράφι του, να φωτογραφήσει το συγκεκριμένο σημείο που του υποδηλώνει η εφαρμογή για να μπορέσει να θεραπευτεί. Ποιο παραγωγό τέτοια ώρα θα προλάβει να κάνει. Όλη αυτή τη διαδικασία. Σε ένα αβάσταχτο πλαίσιο αδυναμία να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει του, παραγωγοί έρχονται αντιμέτωποι και με την έλλειψη εργατικών χεριών, που έχει εκτοξεύσει τα κόστη για τα μεροκάματα στα ύψη. Τα μεροκάματα έχουν εκτοξευτεί, εργατικά χέρια δεν υπάρχουν, αλλά οι παραγωγοί που θέλουν να φροντίσουν τα ελαιόδεντρά του με την τιμή του 9 ευρώ που είναι σήμερα το λάδι για να έχουμε μια καλή βέντεμα για του χρόνου, δεν βρίσκουν εργάτες εργάτε ούτε να καθαρίσουν τι ελιέ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου έχει ήδη κάνει τι πρώτε επαφέ, ζητώντα επέκταση του πιλωτικού προγράμματο για μετακίνηση ανέργων από τη Δυτική Μακεδονία στην Κρήτη και πέραν τη ελαιοκομική περίοδου. Να δώσουμε και άλλο χρόνο, να εξηγήσουμε στου ανθρώπου ότι δεν είναι μόνο η ελαιοκομική παραγωγή, είναι και η συντήρηση των χωραφιών. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλε εργασίε που πρέπει να γίνουν. Και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, και εκεί υπάρχει έλλειψη. Το πρόγραμμα θα μπορούσε να βοηθήσει γιατί το πρόγραμμα πρώτον επιδοτεί τα εισιτήρια ΛΕΡΕ ΤΟΥΡ και το ενίκιο που είναι πολύ σημαντικό για ένα... Εργαζόμενο. Η πρόταση δε του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου φαίνεται ότι επικεντρώνεται και στον τουρισμό με το αίτημα να αφορά μετακίνηση ανέργων για εργασία στον τουρισμό που θα μπορούσε να καλύψει μέρος των τραγικών ελήψεων που καταγράφονται ειδικά υπό την προϋπόθεση τήρησης των κινήτρων που δίδονται και σχετίζονται τόσο με την κάλυψη των εισιτηρίων μετακίνησης προς την Κρήτη όσο και καταβολής μέρους του ενοικίου. Η τουριστική περίοδο στην Κρήτη είναι μεγάλη. Είναι 6-7 μήνες. Και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει έλλειψη. Γιατί είναι οι άνθρωποι αυτοί να μην μπορούν να δουλέψουν και στον τουρισμό.